μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτος του Συλλόγου μας. Θα να σας ευχηθούμε εκ μέρους του Συλλόγου καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ένα έτος γεμάτο υγεία και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, Ιωάννη Παπαδόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ φίλοι και μέλη του Συλλόγου μας για να κόψουμε τα περιμένουα συλλόπιτα μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που μας τιμήσατε και πάλι με την παρουσία σας. Ιδιαίτερα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά του Συλλόγου, Σύλλογου Ποντίνου Λάρισα, Σύλλογος Ποντίνου Τερνάου και Σύλλογος Ένωση Ποντίνου Λασόνα. Και Σύλλογο Αρχιπιατών Νομού Λάρισης, Άγιος Νικόλαος. Και με ευκαιρία που μου δόθηκε σήμερα, θα ήθελα ακόμα μια φορά να σας ευχηθώ καλή χρονιά, γεμάτη με χαρά, υγεία και ευτυχία. Και θα ήθελα να σας πω ακόμα δύο λόγια. Όπως ξέρουν εδώ και περισσότεροι, το ρώσικο αλφάβητο έχει 33 γράμματα και τα τελευταία γράμμα είναι «Για». «Για», θα κάνω και μετάφραση στα ελληνικά, είναι «Εγώ». Να μην υπάρχει «Εγώ», να υπάρχουμε πάντα εμείς ενωμένοι και δυνατοί. Ευχαριστώ πολύ για την διασκέδαση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας διαβάσω λίγο τις δράσεις του Συλλόγου μας. Δηλαδή, τι έχει κάνει ο Σύλλογος για το 2018, για να ενημερωθούν όλοι οι φίλοι και μέλη. 21 Ιανουαρίου είχαμε την κοπή της Βασιλόπιτας. 6 Φεβρουαρίου συμμετείχαμε στο 9ο Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Άι Βασίλης Άργησε Μια Μέρα, με τις χορευτικές ομάδες του Συλλόγου μας. 18 Φεβρουαρίου είχαμε την εκδήλωση του Καρναβαλιού. 11 Φεβρουαρίου συμμετοχή του χορευτικού της ΕΡΑΣ και της ομάδας των Μακυριών στον ετήσιο χορό του Συλλόγου της Ένωσης Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας. 25 Μαρτίου είχαμε την παρέλαση μαζί με τον Σύλλογο Ποντίων Λάρισας. 19 Μαΐου συμμετείχαμε στην πορεία για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου μαζί με την Παπαδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την γενοκτονία. 20 Μαΐου κατάθεση στεφάνου στην πλατεία των Αλυσμών των Πατρίδων στην περιοχή Αβέροφ εδώ στη Λάρισα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου μαζί με το Σύλλογο Ποντίων Λάρισας και το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Λάρισας. 30 Μαΐου είχαμε την εκδήλωση μνήμης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ποντίων Λάρισας και τον Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Λάρισας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και αυτών για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 17 Ιουνίου είχαμε τη συμμετοχή της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου μας στο 11ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών που διοργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος στη Σκίδρα. 3 Ιουλίου είχαμε τη συμμετοχή του χορευτικού μας στο πανηγύρι της Τωράρχης. 8 Ιουλίου είχαμε εκδηλώσεις στους Αγίους Αναργύρους για τη λήξη της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά του Συλλόγου μας. Μαζί με το Σύλλογο Ποντίων Λάρισας. 3 Νοεμβρίου τη συμμετοχή του χορευτικού στο 14ο Παμποντιακό Φεστιβάλ που διοργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος στη Λάρισα, στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης. Και κλείσαμε το έτος 24 Δεκεμβρίου με τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω ότι στην ιδιοκτησία του Συλλόγου για το έτος 2018 προστέθηκαν 8 φορεσιές και 8 σεφ κοσμημάτων ανδρικών και γυναικείων συνολικής αξίας 1.850 ευρώ. Θα σας αναφέρω επίσης ότι στο Σύλλογο, όπως θα δείτε, λειτουργούν τμήματα παραδοσιακών ποντιακών χωρών κάθε Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Γιαζιά, στον πίσω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, με χορό τη δασκάλα της Σοφία Κέλλογλου Κυριλίδου. Μαζί μας είναι και ο Πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Χρήστος Δημήτριος Τοπαλίδης. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο χαιρετισμό. Εγώ
θα ήθελα με τη σειρά μου να σας, καλησπερίσω, να ευχηθώ υγεία, δύναμη και ευλογία Θεού σε όλους σας, στις οικογένειές σας και να κάνω μια παρατήρηση στην Κατερίνα. Όταν αναφέρεστε στις εκδηλώσεις με τον Σύλλογο Ποντίων, εμείς έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια γροθιά, μια οικογένεια, δεν χρειάζεται να λες. Είναι αυτονόητο, είναι δεδομένο ότι εδώ στη Λάρισα όλες οι εκδηλώσεις γίνονται από κοινού, γιατί μπορεί να είμαστε ξεχωριστοί σύλλογοι, αλλά είμαστε ένα. Εγώ παράλληλα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που στηρίζετε τις προσπάθειες του Συλλόγου όλοι, ειδικά φέτος, το 2019, για εμάς, όλους τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής, είναι μια χρονιά ορόσημο. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την αποφράδα ημέρα που ο γενοκτόνος Μουσταφά Κεμάλ αποφάστηκε στην Αμισό κατά το τουρκικό Σαμσούντα και μπήκε στην τελική, στην τελική φάση το τελευταίο και πιο σκληρό σχέδιο της εξόδωσης των προγόνων μας. Και ως πρόεδρος του Αποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος να αναφέρω ότι υπάρχει ένας μεγάλος προγραμματισμός για εκδηλώσεις οι οποίες ξεπερνούν τα όρια του ό,τι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα για το θέμα της χειροκτονίας. Υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες ανακοινώνονται, δεν θα απαριθμίσω τι θα γίνει και πού. Μπορείτε να ενημερωθείτε και μέσω του Συλλόγου. Το αποκορύφωμα βέβαια θα είναι στην πραγματοποίηση ενός παγκοσμίου συνεδρίου στα τέλη του 2019, ενός συνεδρίου το οποίο έχει ανάγκη ο αγώνας για την γενοκτονία με συμμετοχή ξένων, ακαδημαϊκών, πολιτικών, προσωπικότητων ακτιβιστών και ο προγραμματισμός είναι να υπάρχουν και προσωπικότητες οι οποίες θα προσδώσουν αναγνωρισιμότητα και δημοσιότητα στον αγώνα και στην αναγνώριση της γενοκτονίας και μιλάω προφανώς για προσωπικότητες από την Αμερική, από το Hollywood και γενικότερα από το Star System. Επομένως, όλοι πρέπει να είμαστε κοντά στους συλλόγους, ειδικά το 2019, γιατί ο αγώνας κορυφώνεται και νομίζω ότι είναι μονόδρομος να πετύχουμε τελικά την παγκόσμια αναγνώριση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία και ευλογία. Μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης Ταΐς, αντιδήμαρχος του Δήμου Λαξέων. Γεια σας. Ευχαριστούμε καταρχάς για την πρόσκληση. Εκ μέρους του Δημάρχου Λαρισαίων, του Απόστολου του Καλογιάννη, να μεταφέρω τις ευχές για μια χρονιά πρώτα με υγεία, δημιουργική και πάνω απ' όλα αισιοδοξία. Θα συνεχίσω από αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν, γιατί και εμείς στο Δήμο Λαρισαίων το έχουμε αυτονόητο και έχουμε αναπτύξει μια πάρα πολύ συνεργασία. Στηρίζουμε όλες αυτές τις κινήσεις που κάνετε στο Σύλλογο και στην Ομοσπονδία και όπως τα γνωρίζετε έχουμε προχωρήσει και στην αδελφοποίηση που πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ανάπα που ήμασταν, επισκεφθήκαμε εκεί και τα μέλη και περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ζωντανά. Να γνωρίζετε ότι ο Δήμος Λαρισαίων είναι πάντα κοντά στην Ομοσπονδία, έχει ανοίξει μια μεγάλη ομπρέλα και βάζει από κάτω όλον αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας, τους επαγγελματίες, τον κόσμο του πολιτισμού, τον κόσμο που συλλογικά δρά και ενεργεί στην πόλη και προσπαθεί να στηρίξει όλα αυτά. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια επίσης να κάνουμε την πόλη βιώσιμη και πιο φιλική. Έχετε δει το πρώτο δείγμα των έργων που σιγά σιγά θα απλώνεται και πιο έξω από το κέντρο της πόλης. Θέλουμε λοιπόν στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε την βοήθειά σας, τη συμμετοχή σας σε όλα αυτά που γίνονται στο Δήμο Λαρισαίων, ούτως ώστε να μας δίνει και εμάς την ενέργεια και τη δύναμη που μπορούμε να συνεχίσουμε. Καλή χρονιά, με υγεία και να είστε καλά. Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας του Αγίου Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Ζέβλας. Απλά θέλετε ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας χαιρετίζω. Τα του Δήμου τα είπε ο Παναγιώτης ο Ταΐς. Εγώ να πω σας θαυμάζω
Θαυμάζω τις δραστηριότητες, τους χορούς, συμμελάτες των ποντιακών χωρών. Πράγματι μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια εκδήλωση και χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα για μεγάλη δραστηριότητα. Μακάρι όλοι οι σύλλογοι να κρατάνε τις παραδόσεις από τα παιδικά και μεγαλύτερα κλπ. Γιατί μόνο έτσι διατηρείται η ιστορία. Αλίμονο στους λαούς που ξεχνάνε το παρελθόν, γιατί δεν θα έχουν και μέλλον. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ συνέχεια αυτής της δραστηριότητας, γιατί μόνο έτσι θα κρατήσουμε τα παιδιά μας τις παραδόσεις. Επίσης να ευχηθώ καλή χρονιά δημιουργική και σε όλους σας ατομική και κοινωνική ευτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας είναι και ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του κύριου Κωνσταντίνου Μωρόστου, του Περιφερειάρχη μας, Θανάσης Παιδής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά και εκ μέρους του Περιφερειάρχη, του κ. Κώστα Μωρόστου. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει όλοι πάρα πολλά. Αυτό που δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα είναι η μνήμη, η ιστορία μας, τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στο Σύλλογο, πολλά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, τον Γιάννη, που κρατάει άσβεστη τη μνήμη του πόντου και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά. Αυτό είναι το κέρδος από αυτούς τους λόγους. Αυτό είναι το κέρδος το μεγάλο για την ιστορία μας, για τον πόντο, για την παράδοσή μας. Τα παιδιά αυτά που θα γίνουν συνεχιστές της παράδοσης και της ιστορίας. Εμείς ως Περιφέρειες της Θεσσαλίας στηρίζουμε τον πολιτισμό, στηρίζουμε τις δράσεις. Το ξέρουμε, τα προβλήματα είναι πολλά, μαζί θα τα λύνουμε. Οι δυσκολίες είναι πολλές, μαζί θα τις ξεπερνάμε. Είναι κάτι που το κάνουμε καθημερινά. Αυτό όμως που προσπαθούμε περισσότερο καθημερινά είναι να αφήσουμε τα παιδιά ένα καλύτερο μέλλον. Και σε αυτή την προσπάθεια θα στέλνουμε όλους τους συμμάχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε σε όλους χρόνια πολλά καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και πάλι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω το Διοικητικό Συμβούλιο για την κοπή της Βασιλόπιτας. Ξεκινάμε με την ομάδα των Αρχαρίων, King Diplom, Παμποντιακός χορός. Thank you.
Συνεχίζουμε με το χορό Τυπά, Παγωδιακός χορός. Thank you.
χορός Πατούνα, χορός Ανατολικού και Δυτικού Πόντου.
σπουδαιότερος από τους χορούς του πόντου είναι ο Μπυρίχιος, χορός της Σπαρτιάς, που αποτελεί αρχαιοελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
Καμποδιακός χορός, Τίταρα, περιοχή Αργυρούπολης, και Τίερε, περιοχή Αργυρούπολης, Τάμσαρα, περιοχή Τραπεζούντας. Γνωστός χορός στο Πόντο από την αρχαία εποχή
και η εμπλοκή του χορού είναι παρόμοια με αυτή που παρουσιάζει ο ξενοφόρ στην Κύρο Ανάδα. Thank you.
εμβάργο.